σήμερα και ελπίζω να συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση που είμαστε εδώ για το βιβλίο του Ελλήνη Καρατζόλα «Δροσκές πολιτικές της χώρας της Μεσογείου». Πρόκειται για ένα βιβλίο για όσους και το διαβάσαμε αλλά και παρακολουθήσαμε την πολύχρονη προσπάθεια της Ελένης να συνθέσει έναν όγκο πληροφοριών και να τις δομήσει σε μία προοπτική για ένα πόνημα πάρα πολύ χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Που για να καταλάβουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη γνώση της περιοχής μας, της Μεσογείου. Και για έναν ακόμη λόγο, από τη μεριά όσων είμαστε εκπαιδευτικοί, γνώσεις που πρέπει να έχουμε για να υποδεχθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είτε μέσα στο mainstream των σχολείων, είτε μέσω των προγραμμάτων εκπαίδευσης προσφυγόπουλων, με καλύτερους όρους να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες στα παιδιά που έρχονται από διαφορετικές περιοχές και κυρίως από τον πόλεμο της Συρίας. Κοντά μας έχουμε ανθρώπους που ήμασταν και είμαστε και γνωστοί και φίλοι και συνεργάτες. Η Ελένη κυρίως έχει δουλέψει με όλους εδώ. Και η σειρά της συζήτησης θα είναι η εξής, προτείνω, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Στέφανο Πεσμαζόγλου. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Άννα Ιορδανίδου, καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Και θα ολοκληρώσουμε τον πρώτο αυτό κύκλο με την Βίκη Κεφαλά, επίκουρο καθηγήτρια διεθνών σχέσεων στη Μέση Ανατολή, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, όπου η κυρία Καρτιόλα είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας. Πριν δώσω το λόγο, θα κάνω μια πάρα πολύ σύντομη αναφορά στη δομή του βιβλίου. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο, η Ελένη παρουσιάζει την εξέλιξη της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού και γλωσσικού προγραμματισμού σε επιστημονική πειθαρχία, κυρίως πώς αυτά συγκροτούνται και το ένα εμπλουτίζει και περιέχεται στο άλλο σε μια μεταπικιοκρατική Μεσόγειο. Σε μια μεταπικιοκρατική Μεσόγειο όπου υπάρχουν και πάρα πολλές μετατοπίσεις, θα το δούμε φαντάζομαι και στη συζήτηση, από τις γλώσσες που στο ανώτερο θεσμικό επίπεδο κατοχυρώνονται ως επίσημες ή και εθνικές, σε ένα μακροεπίπεδο μακροπολιτικής και σε ένα μικροεπίπεδο και μικροπολιτικής, το μικροπολιτικής δεν το λέω αρνητικά, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στους χρήστες των γλωσσών και πώς αυτοί υιοθετούν ή δεν υιοθετούν, συγκλίνουν ή αποκλίνουν από επίσημα τυποποιημένα θεσμικά γλωσσικά πρότυπα. Το δεύτερο κεφάλαιο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου μας δίνει τον χάρτη των γλωσσών της Μεσογείου, αλλά και των γλωσσικών πολιτικών που διαμόρφωσαν αυτό που λένε επίσημες εθνικές γλώσσες, αλλά και μειονοτικές γλώσσες, αλλά και γλωσσικές ποικιλίες, παρουσιάζεται η γλωσσική οικολογία στις χώρες της Μεσογείου και έχουμε έναν χάρτη πλήρη 23 χωρών και των 23 χωρών που βρίσκονται γύρω και δίπλα από εμάς. Τα επόμενα κεφάλαια είναι μελέτες περίπτωσης, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι το κεφάλαιο 3 είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και για το λόγο που σας είπα στην αρχή, για το πώς κανείς μπορεί να υποδεχθεί είτε μέσω των προγραμμάτων της ΥΠΑ της Αρμοστίας, είτε μέσω των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας για τους πρόσκειες της ΥΠΑ της Αρμοστίας, τα προσφυγόπουλα στο σχολείο. Μας δίνει γνώσεις για το τι συνέβη στην μεταπικιοκρατικά στις χώρες όπου υπάρχουν αραβικές διάλεκτοι, με ποιον τρόπο επισημοποιήθηκε μία ποικιλία της αραβικής και με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση αποκλήσεων από αυτή την επίσημη αραβική γλώσσα. Το κεφάλαιο 4 θέτει επίσης και για τον ίδιο λόγο χρήσιμες όχι μόνο πληροφορίες και θέσεις και οπτικές για τον εγγραφισμό. Δηλαδή με ποιον τρόπο και πώς υιοθετήθηκαν και γιατί και ποια αλφάβητα που για να περάσουν από την προφορικότητα στον εγγραμματισμό και μέσα στο τυπικό γλωσσικό εκπαιδευτικό σύστημα.
και για να καταλήξω στο κεφάλαιο 5, το οποίο είναι τελευταίο και αποτελεί για μένα μια έκπληξη, όπου θα έπρεπε ενδεχομένως, θα περίμενε κανείς να το δει πρώτο, αλλά νομίζω ότι καλώς είναι τελευταίο, γιατί αποκαλύπτει μετά από όλη αυτή τη συζήτηση σε ένα εύρος, αν δεν απατώμε, 350 σελίδων, το background, το σκηνικό δηλαδή που πάντοτε υπάρχει πίσω και αφορά τις γλωσσικές πολιτικές και τις θρησκείες της Μεσογείου. Πώς δηλαδή η Μεσόγειος και οι θρησκείες της, οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, επηρέασαν την αντίληψη για τη γλωσσική πολιτική ή ιεροποίησαν κάποιες γλώσσες και κάποιες γλωσσικές χρήσεις, κάποια τυποποίηση δηλαδή, έναντι κάποιων άλλων γλωσσικών ποικιλιών ή τυποποίησαν. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη την Καρτζόλα που μας έδωσε αυτό το βιβλίο, γιατί πρέπει να πω τουλάχιστον από ό,τι είναι στη δική μου αντίληψη εκεί πέσει, νομίζω ότι είναι, καλύπτει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. Δεν είχαμε ένα τέτοιο τόμο που να θέτει όλο το θέμα αυτό και μάλιστα με τέτοιου είδους χαρτογραφήσεις. Θα δώσω το λόγο στον ρεπτό Στέφανο Πεσμετρόπουλου και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Ευχαριστώ στην Ελένη Καρατζόλα για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το πάνελ, όπου θα είμαι ο γενικόλογος της παρέας, υπηρετικός ανάμεσα στην ιστορία και την πολιτική θεωρία. Θα πιάσω τέτοιες πτυχές, άλλωστε αυτή ήταν η στόχευση της συμμετοχής μου. Από την συγγραφέα. Λοιπόν, έχοντας ακούσει και διαβάσει τα πρώτα φράσματα της Ελένης Καρατζόλα προ 15-20 ετών, την είχα καλέσει σε ένα σεμινάριο που έχω για θεωρίες του έθνους και του εθνικισμού για να μιλήσει για την γλώσσα και το έθνος πώς συντίθεται. Έχω φέρει και το outline σου. Λοιπόν, γλώσσες, πολιτικές ιδεολογίες, πολιτισμοί με περιοχή αναφορά στις χώρες του Μεσογείου και δύο όχθες της Μεσογείου. Το βιβλίο 318 σελίδων δομείται σε 5 κεφάλαια, 20 τόσα υποκεφάλαια και κάπου 60 πρόσθετες υποδιέρεσεις. Δεν θα μπω στα βασικά που είπε πέρι του βιβλίου ήδη ο Βαγγέλης, την διάφρωση του βιβλίου, και θα πάω κατευθείαν σε αυτά τα οποία εμένα με ενδιαφέρουν. Διόλου δεν θα ασχοληθώ με τις γλωσσολογικές και γλωσσοπρογραμματικές πτυχές του βιβλίου, που όμως λειτουργούν συνδυαστικά με την εκτενή βιβλιογραφία, τις σχολαστικές υποσημειώσεις ως επισκόπηση, και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για πανεπιστημιακές διδακτικές λειτουργίες και όχι μόνο. Απλούστατα δεν έχω τον εξοπλισμό να κινηθώ σε τέτοιες θεματικές, θα σταθώ σε ορισμένες ιδέες ή πτυχές που ανταποκρίνονται στις δικές μου υβριδικές περιέργειες, πιο πολιτικο-ιδεολογικές και πιο πολιτισμικές της γλώσσας. Το πρώτο κεφάλαιο έχει στο επίκεντρο τη γλωσσολογική θεωρία και την επιστημολογία του κλάδου που θεραπεύει συγγραφέας, γλωσσικός προγραμματισμός. Στο επίκεντρο γλωσσικές τυπολογίες, ορισμοί, κανόνες, αξιονομίες. Ένα σημείο που με έχει απασχολήσει στο παρελθόν, στα πλαίσια των θεωριών του εθνικισμού, κοινωνικός και γλωσσικός προγραμματισμός στα αναπτυξιακά μεταπολεμικά μοντέλα εξυγχρονισμού, για να γίνω κατανοητός στα ελληνικά, modernization theories. Η έννοια εξυγχρονισμός παραπέμπει στους μεγάλους μετασχηματισμούς, όπως διατυπώθηκαν αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο γλαφυρά, στο βιβλίο που έχει μεταφραστεί καλά του Πολάνιε. Μετασχηματισμοί υλικοί, οικονομικοί, τεχνολογικοί, επικοινωνιακοί και συγκοινωνιακοί.
Τον όρο αυτό, οι εξυγχρονιστικές θεωρήσεις βλέπουν να συμπυκνώνεται η ανάγκη των καπιταλιστικών οικονομιών να παραγάγουν συνδυαστικά, σχετικά ενοποιημένες εθνικές ταυτότητες, θεμελιωμένα στην διάθεση της εγγραμματοσύνης, της γλωσσικής ομοιογενοποίησης και της τυποποιημένης εκπαίδευσης. Όταν μάλιστα ορισμένοι θεωρητικούς, ο Μπένεντικτ Άντερσον βάζει στο επίκεντρο την τυπογραφία, αντιλαμβάνεστε ότι στο επίκεντρο δεν μπορεί παρά να είναι η γλώσσα και η ομοιογενοποίηση της γλώσσας για να διαβάζονται τα βιβλία με την έκρηξη που είχαμε από τον 15ο-16ο αιώνα και μετά. Ο όρος εγσυγχρονισμός συμπεριέχει τη διαδικασία της κατασκευής εθνών, που συμβαδίζει με τη διαδικασία κατασκευής και προώθησης μιας κοινής γλώσσας. Το ουσιώδες συστατικό στοιχείο είναι η διάσκηση σε όλη την κοινωνία μιας κοινής κουλτούρας μέσα από μια τυποποιημένη γλώσσα, το λειτουργικό προαπαιτούμενο. Όρος που μας έχουν βομβαρδίσει τα τελευταία 7 χρόνια. Μια σύγχρονη οικονομία, προαπαιτούμενα εννοώ, μια σύγχρονη οικονομία ανάγκη για ευκίνητη και εκπαιδευτική εργατική δύναμη και ενός κράτους πρόνοιας. Για τις εγσυγχρονιστικές θεωρήσεις, η γλώσσα όπως και η επικοινωνία αντιμετωπίζονται κατά βάση εργαλειακά σε σχέση με τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Το δεύτερο και μακράν το μεγαλύτερο κεφάλαιο, 100 σελίδες σε έκθεση του εντύπωτου βιβλίου. Εάν το πρώτο κεφάλαιο ήταν η επισκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας στον γλωσσολογικό κλάδο, το δεύτερο λειτουργεί έννοιμε ερωτικά ως compendium, ως inventory, μια συλλογή, ένα απάντησμα από θεσμικά θράσματα, νόμους, αποφάσεις, διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες ως προς τα γεωγλωσσικά χαρακτηριστικά για την κάθε μεσογειακή χώρα. Δεν υστερεί διόλου από τα report που γράφονται για συναφή γλωσσικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ούτε έχει τα συνήθεια χαόδη χαρακτηριστικά που βρίσκουμε ανοιχνεύοντας τις θεματικές αυτές στο διαδίκτυο, μια που παρουσιάζονται ομαδοποιημένα και ταξινομημένα. Παραθέτει στοιχειώδη γλωσσικά δεδομένα για κάθε μεσογειακή χώρα, ομιλούμενες γλώσσες, επίσημες μειονοτικές, πρόκειται με σαφήνεια ότι γνωρίζουμε γενικότερα πως εθνική κυριαρχία συμβαδίζει με γλωσσική κυριαρχία, ανεξάρτητα του βαθμού αναγνώρισης, ανοχής και προστασίας άλλων γλωσσών. Επίσημη γλώσσα, παράδειγμα στο Γιβραλτάρ που αναφέρει η κυρία Καρατζόβα, η Βρετανική, υποβρετανική κυριαρχία από το 1713. Βλέπουμε δηλαδή το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας και γλωσσικής, πώς αλληλοδιαδέχονται και τα δυο περίπου μαζί. Υπάρχει πάντα κάποια χρονική υστέρηση, υποθέτω. Ενώ μιλούν την Γιαννίτο, κράμα Ανδαλουσιανής και Αγγλικής, με δάνεια από Ιταλικά και Μαλτέζικα. Στην Ισπανία, η καστιλιάνικη γλώσσα με πολιτική κυριαρχία της Καστήλης από τα τέλη του 15ου αιώνα. Ως προς τα ποσοστά που παρέχονται για τις άλλες γλώσσες στις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες της Ισπανίας, από 8% η καταλάνικη ως 4,3% η βατική και 5% η γαλλικανική. Μήπως όμως είναι ποσοστό για όλη την Ισπανία και όχι για την κάθε περιοχή? Γιατί στα θέματα τεχνολογικά είναι πάρα πολύ βασικό να προσδιορίζουν τα κριτήρια, μια που με βάση τα επίσημα ισπανικά στοιχεία που έχω δει, αυτά τα ίδια κυμαίνονται σε άλλη κλίμακα. Από 30-40% χώρα των Βάσκων, 70% στην Ιταλονομία και 85% στη Γαλλικία. Στη Γαλλία, προάσπιση επίσημη γαλλική ενάντια στην κορσικανική, μείγμα κορσικανική με την ιταλική και τις τοπικές πατουά, και η πολιτική της εξάπλωσης της φραγκοφωνή ως άμυνα στην αγγλική.
στην Ιταλία, μαζί με την επίσημη Ιταλική, μιλούνται 12 γλώσσες. Δεν το είχα αντιληφθεί. Σας λέω πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν και ανακάλυψα μέσα από το βιβλίο της Ελένης. 12 γλώσσες. Στη Μάλτα, το διαχρονικό πέρασμα από την Σίκελο-Αραβική, 9ο με 13ο αιώνα, στην δίγλωσσία Μαλτέζικα και Ιταλικά ως τα τέλη του 18ου και από τότε σε έτερη δίγλωσσία Μαλτέζικα και Αγγλικά. Αν κάνω λάθος, με διορθώνει, με κόρδους. Στην βαλκανική περιοχή, διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και η διάσπαση της σερβοκροατικής θα οδηγήσει σε έναν γλωσσικό εθνικισμό, στην αναζήτηση ξεχωριστών διαφοροποιούμενων γλωσσών και αλφαβήτας, λατινικό και κυριακό, κυριακό, ενώ γνωρίζουμε πως οι διαφορές είναι αμεληταίες, σύμφωνα με την σπουδαία του Ιάκου Μπουγκάρσκη και του Μποζιδάρ Γιάκου. Από τον 19ο αιώνα, επώνυμα και τοπονύμια κατά κύματα στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα εθνικοποιούνται. Βρίσκουμε την ίδια ρίζα σε διαφορετικά ονόματα. Θα σας πω δύο παραδείγματα τα οποία όταν τα αντελήσθην εδώ και 20 και 25 χρόνια δεν το σκέφτηκα, παρόλο που ξέρω θεωρητικά. Δυστυχώς όταν το βλέπεις πρακτικά με εντυπωσιάζεις. Τότερο, μέγας ιστορικός της Βαλκανικής πόλης, πρέσβης στην Αθήνα, μας έλεγε προ 25 ετίας πως ήταν ελληνικής καταγωγής Θεοδωρόπουλος. Θα προσέθετα, στη Σερβία θα ήταν Τοντορέσκι, στη Ρουμανία Τεοντορέσκου και πάει λέγοντας. Ή ένα άλλο όνομα θα προσέθετα, άλλο παράδειγμα, με διασκεδάζει και το αναφέρω σε συναθές μάθημα, είναι το Καζαντζόγλου. Καζαντζόγλου, κοιτάξτε τις μορφές που θα βρείτε στα ελληνικά. Καζάν, Ηλίας Καζάν. Καζαντζάκης. Καζαντζίδες. Και το ίδιο με ολική ελληνοποίηση Λεβίδης. Καζάνι, Καζάν είναι ο Λέβητας. Και από εκεί, αυτά. Λοιπόν, όσο για τις αραβικές χώρες του Μαγκρέμπ, για τις αραβικές χώρες του Μαγκρέμπ θα ήθελα να προσθέσω ειδικά για την Αλγερία το πώς και πόσο επηρέασε ο αντιαρτικιακός αγώνας, FNL, σπουδαίος Γάλλος λογοτέχνες, προερχόμενος από την Αλγερία, Αλμπέρ Καμιού, Ζορζ Πέρεκ, το καταπληκτικό βιβλίο του «Τα πράγματα» που έχει μεταφραστεί ελληνικά, και θεωρητικούς φιλοσόφους, καταγόμενους και πάλι από εκεί, της θεωρητικούς κοινωνίας, φιλοσόφους όπως ο Πιέρ Μπουρδιό και ο Ζακ Ντεριντά, όλοι από εκεί. Λοιπόν, οι περιπλοκές και άλλοι πολλοί. Οι περιπλοκές στο γλωσσικό προγραμματισμό, μας λέει η Γκρατζόλα, διευρύνονται όταν επισέρχονται στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Τα κεφάλαια 3 και 4 εξετάζουν αυτές τις πτυχές. Όπως στην γλώσσα, έτσι και στο επίπεδο της εκπαίδευσης, φυσικά και εκδηλώνονται οι επιμέρους εθνικισμοί. Άρρηκτα συνδέονται οι γλωσσικές επιλογές πολιτικής με τις μετατοπίσεις στην πολιτική κυριαρχία, αρχικά απεικιοκρατική, στην πορεία εθνική κυριαρχία. Αυτές οι μετατοπίσεις εξετάζονται από την Ελένη στην περίπτωση της γαλλικής απεικιοκρατίας στις χώρες του Μαγκρέμπ, Αλγέρι, Τινησία, Μαρόκο. Ως προς την γλώσσα στην Τουρκία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η φαντασιακή τομή που προχώρησε η τουρκική δημοκρατία επί Κεμάλ, επεδίωξε τη ρήξη με το Οθωμανικό και το Ισλαμικό παρελθόν και κυρίως το Ισλαμικό παρελθόν, την τομή με το Ισλαμικό, η οποία οδήγησε και στην τομή με το Οθωμανικό. Παρόλο που επικαλέστηκε στην διάρκεια του αγκρατιστικού κινήματος όλες τους πληθυσμούς τους Ισλαμικούς, μέχρι στην Ινδία έχω δει την αλληλογραφία που είχε με κορυφαίους παράγοντες του Ισλάμ, μέχρι και η Ινδία, όπως είπα, και Πακιστάν. Για τον λόγο τούτο, επινόησε τις διασυνδέσεις στην πορεία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία με το
ο Κεμάλ, με το προοθωμανικό και το ισλαμικό παρελθόν. Τη ρήξη. Για τον λόγο τούτο επιλώνησε τις διασυνδέσεις με προοθωμανικό, προ-ισλαμικό παρελθόν στις τουρκικές φυλές της Κεντρικής Ασίας, που ανακαλύψαμε εμείς μετά την κατάρρευση της ΕΡΣΔΑ στην Κεντρική Ασία, που βγαίνουν η μία με την άλλη, με παραστορές και φυσικά σημαντικές διαφορές, αλλά με τουρκικό προγραμμό της γλώσσας. Η κατασκευή του τουρκικού κράτους συμβαδίζει με την κατασκευή της τουρκικής γλώσσας και του, λατινικού αλφαβήτου. Οι διαδικασίες εξαιρετικά πιο σύνθετες και προφανώς θα βάλαινε αν έμπαινε σε αυτά στον κορμό της εργασίας της. Αλλά δεν θα αποφύγω να ρωτήσω όταν αναφέρεται αυτό που παραπέμπει, δεν ξέρω, στην προφορά της Κωνσταντινούπολης, ποια από όλες εννοεί, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια Βαβυλωνία στην Κωνσταντινούπολη τουρκικών και τουρκοαραβικών και τουρκοθωμανικών και τουρκοελληνικών. Ναι. Η θεωρία του ήλιου για την τουρκική γλώσσα, η οποία παραπέμπει στη θεώρηση εκείνη που βλέπει τις τουρκικές μεταναστεύσεις ως πηγή όλων των γλωσσών του κόσμου, στο συμβολικό ή μυθολογικό επίπεδο, δεν διαφέρει από την αστρική γλώσσα των Σέρβων, την περιούσια γλώσσα περιούσιων λαών, Ελλάδα-Ισραήλ, και τόσες άλλες θεϊκές τέλειες γλώσσες, όπως περιγράφει αναλυτικά στο ομώνυμο βιβλίο του Ομπέρτο Έκο, σε πολύ καλή μετάφραση ελληνικά. Στα ζητήματα δομικού προγραμματισμού θα αναφερθούν διαδικασίες γλωσσοκτονίας, όπως και οι συνήθεις γλωσσοκαθάρσεις, γλωσσοεκαθαρίσεις από ξένες επιρροές, ιδιαίτερα στις διαφημίσεις ενάντια στην αγγλόγλωσσα παγκοσμιοποίηση, και δεν είμαστε μόνο εμείς, και η Γαλλία πέρασε κάποιες διατάξεις, κάποιους νόμους κάποια στιγμή, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ακριβώς τι γίνεται. Να σου πει ίσως η Ελένη. Ενάντια, λέω, στην αγγλόγλωσσα παγκοσμιοποίηση και δημόσιες πινακίδες σε περιφερειακό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, το αποτέλεσμα αυτών των μονογλωσσικών επιλογών, Τούρκος φίλος, σπουδαίος ιστορικός του εργατικού κινήματος, ο Μετέφ Τουνσάι, είχε έρθει και έψαχνε την πόλη καταγωγής του, τα Βοδένα. Τα Βοδένα. Ας δεν έβλεπε πουθενά Βοδένα. Έβλεπε την, τώρα είναι Νάουσα. Έδεσα. Έδεσα, ναι, ήμουν δέντρος αυτό. Λοιπόν, και έφερε έδωσα, τίποτα, έφυγε, δεν είχε πολύ χρόνο, είχε έρθει για μια ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και εμείς, άλλωστε, όταν είχαμε πάει με την Πάκη, την σύζυγό μου. Και ψάχναμε την Σινασό. Σινασός πουθενά στην Τουρκία. Μια που η πινακίδα έγραφε μόνο στα Φάπρασα. Και λέγαμε, και νομίζω το αναφέραμε και τους ειδικούς και για εμάς, το να υπάρχει δήλωση η αναφορά ότι να υπάρχουν τόσοι και τόσοι καταγόμενοι από την Σινασό και τόσοι και τόσοι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε εμείς για την καταστροφή μας, σαν να είναι αποκλειστικά δικιά μας. 1.200.000, 1.500.000 πεζόμενα τα νούμερα. Στα θέματα αυτά είναι οι στατιστικές ασαφείς, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς. 4,5 εκατομμύρια Τούρκων μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια, εκ των οποίων το μισό εκατομμύριο από Ελλάδα, που πήγανε, εγκαταστάθηκαν κατά κύριο λόγο εκεί που ξεριζώθηκαν οι Ρωμοί. Από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια για μένα, ακριβώς ως γενικό λόγο και ειδικό όπως είπα, το τελευταίο, που συσχετίζει γλώσσα και θρησκεία στη Μεσόγειο. Είναι συναρπαστική η ιστορία της Μεσογείου γενικότερα και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, που διαφεύγει τον Προντέλο. Ο Προντέλο, η Μεσόγειος Προντέλ, η οποία είναι ένα μαγικό κείμενο, αφορά την δυτική Μεσόγειο μέχρι και το κέντρο, μέχρι τη Σικελία
και αρκετά Ιταλία. Τέρμα, από εκεί πέρα δεν υπάρχει κατευθείαν τίποτα. Και το λέει αυτό και ναι, αργότερα ένας σπουδαίος Τούρκος ιστορικός, ο Μπερκάν, θέτει κριτικά την δουλειά του. Έχουν βγει τόμοι στα αγγλικά και στα γαλλικά, όχι ελληνικά. Λοιπόν, η Ανατολική Μεσόγειος που είναι η μήτρα των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών. Όπως γνωρίζουμε, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλάμ, πρέπει να σας πω ότι το 30 ετών το κατάλαβα. Δηλαδή περάσαν τα 30 πρώτα χρόνια και δεν είχαμε νήξεις, συσχέτισης αυτής της εγκύτητας της γεωγραφικής των σχολείων. Λοιπόν, και την σχέση τους με πανάρχες γλώσσες της περιοχής, ελληνική, εβραϊκή, αραμαϊκή, φοινικική, μετέπειτα αραβική, μετέπειτα λατινική, μετέπειτα αραβική, ναι. Στην δική μου ζήτηση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η μεταβατική φάση από τη μια θρησκεία στην άλλη. Έχω καταλήξει δηλαδή σαν αίσθηση ότι όταν μιλάμε για χριστιανισμό, μιλάμε για μια μεγάλη περίοδο που ήταν αίρεση του Ιουδαϊσμού. Αίρεση του Ιουδαϊσμού, για να καταλήξει. Και χριστιανισμός του και Ισλάμ αργότερα, για να υπάρξει επίσημη θρησκεία χρειάζεται και το στρατό, χρειάζεται κράτος, εξουσία, ισχύ. Λοιπόν, όπως επίσης και το Ισλάμ ξεκίνησε για πολύ μεγάλη διάρκεια ως μία από τις πολλές αιρέσεις στη διαμάχη την ενδοχριστιανική. Δηλαδή μπορεί να βρει κανείς ίχνη και των μονοθεϊστών και των εικονομάχων, κατά κύριο λόγο, που δεν θέλουν την εικόνα του προσώπου. Λοιπόν, όλες οι θρησκείες Μεσογείου διεισδύουν η μία μέσα στην άλλη, παρόλο που δεν το θέλουν. Με υπαρκτότατα κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και υπαρκτότατες διαφορές. Διευρύνεται η θεώρηση αυτή για να περιλάβει στους πολιτισμούς της Μεσογείου σε όλες τους τις εκφάνσεις. Τραγούδια, ενδυμασίες, διατροφικές συνήθειες, προλήψεις. Στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, πέρα από το κλασικό έργο του Μπρουγκέλ, που αναφέρθηκα, που εμπεριέχει τις λογοτεχνίες της περιοχής, την ποιήση, τη φιλοσοφία, τη ζωγραφική, τα χρώματα της Μεσογείου και τις γλώσσες. Ενδεικτικά και μόνο, Πρέτρακ Ματβέγεβιτς, σπουδαίος σερβοβόσνιος συγγραφέας, Μεσογειακή Σύνοψη, 1998, μεταφράστηκε ελληνικά. Από τα γαλλικά νομίζω μεταφράστηκε, μπορεί και από τα σέρβικα, δεν θυμάμαι. Αποτελεί ταυτόχρονα χάρτης, οδηπορικό, ημερολόγιο καταστρώματος. Λεξικό, αλφάβητο, αντικατοπτρισμός όλων όσων έχουν γραφτεί για τη Μεσόγειο. Όλων εντός εισαγωγικών. Όλα παντού, πάντα είναι όλα πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών. Άρα, αυτό ήθελα να πω. Η ίδια η θάλασσα, θα πει ο μεγάλος, για μένα, Μπόρχες, είναι μια πανάρχη γλώσσα που δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω. Ο Πολ Μπαλτά, δημοσιογράφος του Λεμόν, γράφει το Mediterrane Défi et Enjeu, προκλήσεις και διακυβέρνοντα, το 2000. Η Μεσόγειος είναι το πεδίο με λεκτικές μάχες πολιτιστικών αναπαραστάσεων και σύγχρονων στρατηγικών στο βιβλίο αυτό. Για τον Ζων Γκρουνιέ, στις Μεσογειακές Εμπνεύσεις, 1998, η έκδοση όμως γράφτηκε το 40, το 1940, η Μεσόγειος συντίθεται από ομόκεντρους κύκλους και μια αλυσίδα από διπολικές καταστάσεις. Ισπανία versus Αραβικό Ισλάμ, Καθολική Ισπανία versus Αραβικό Ισλάμ, Ελλάδα, Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα versus Μουσουλμανική Τουρκία, Χριστιανισμός versus Ισλάμ, Ισραήλ versus Παλαιστίνιους, Άραβες και πάρα πολλά άλλα διπολικά. Άλλωστε δεν βρείτε ποτέ Ελλάδα versus η Ιαπωνία ή την άλλη άκρη του κόσμου, είναι όλο δίπλα. Οι εντάσεις και οι συγκρούσεις είναι συνοριακές. Πάντα ενδεικτικά και τελικά, ο ογκώδης τόμος των Peregrine Herden και Νίκολας Πυρσέλ, καθηγητές στα Πανεπιστήμια Λονδίνου και Οξφόρδης, ένα καταπληκτικό βιβλίο, ένας τόμος 700-800 σελίδων, The Corrupting Sea.
διαφθοροποιός θάλασσα. The Study of Mediterranean History, 2004. Διαφθοροποιός. Correcting. Και είναι εμπνευστικό, δηλαδή, το διάβασμα. Λοιπόν, όπου στο καλλιδοσκοπικό πανόραμά του εμπεριέχει την διαλεκτική των αντιθέσεων. Πατράχια συστηρώνονται πάνω από γέφυρες που συνδέουν διάφορες περιοχές, μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές του Μεσογείου, αλλά και αυστηρά προσδιοριζόμενες επικράτειες. Αλληλοεπικαλυπτόμενοι ιστοί απικιών, ποικίλων εποχών, και μάλιστα έφερε εδώ για την Ελένη ένα άλλο καταπληκτικό βιβλίο, ή μάλλον την αποτύπωση που έκανε μηχανογραφικά με αθηματικό ένας πληροφορικάριος και έκδοση της Οξφόρδης, όπου πιάνει όλες τις μεταναστεύσεις αρχαιότητες και σκεπτόμενο ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια δουλειά για τις γλωσσικές μίξεις τα περιόδους γενικότερα. Αυτό πιάνει τον 8ο π.Χ. αιώνα μέχρι τον 5ο π.Χ. και έχει βάλει τη μεγάλη πύκνωση των πληροφοριών που είχε για τις μεταναστεύσεις σε όλη τη Μεσόγειο. Και τέλος, το μεσογειακό τοπίο που επισέρχεται στη λογοτεχνία ως γνωστόν και στη ζωγραφική όλων των χωρών της Μεσογείου με πρωταγωνιστή τη θάλασσα. Το μεσογειακό τοπίο σου σε φέρει και τον Ελίτη, έχει βγει μια επεξεργασία εδώ και 30 χρόνια της Λιχναρά από τις εκδόσεις Ευθείας. Και φυσικά πάει το τοπίο στον ξένο του Καμίου, τα μεσογειακά λιμάνια σε πολλά αστυνομικά. Έντμουν Κίλι, έγκλημα στο Θερμαϊκό, Αγκάθα Κρίστη, έγκλημα στον Ήλιο με πολύ Αλεξάνδρεια, Ούκο Λίγα για Κωνσταντινούπολη, Βόσπορο, Σμύρνη, Ζων Κλοντ Ιζό, το τραγούδι της Μασσαλίας, επίσης τέτοια αστυνομικά. Και αυτό σηκώνει, δηλαδή διατριβεί τα λιμάνια σε σχέση με τα... Η ήχη της μεσογειακής γλώσσας, όπως αναμειγνύονται φτωχίλια βότσαλα λέξεις στην ακροθαλασσιά των κλιμάτων και επιτρέπουν στα σεφαρδίτικα τραγούδια που έχουμε ακούσει να ακούγονται αραβική ήχη και μέσα από αυτούς, εκτός από τους Ισπανικούς φυσικά, απόϊχη βυζαντινών ψαλμών, όλα συγχωνεύονται στα ρεμπέτικα της Μύρνης και επανεμφανίζονται στο ελληνογαλλικό μεσογειακό πλαίσιο που εκπέμπει ο ζώος Μουστακή, La Mediterranée. Όσο επεξεργάζεται η Ελένη Καρατζόλα, παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα, το είπε και ο Βαγγέλης στην αρχή. Και σήμερα, σε πολλές χώρες, όταν δεν επαπειλείται η εθνική κυριαρχία, ακούγονται κραυγές αγωνίες για την επαπειλούμενη γλώσσα, την επαπειλούμενη θρησκεία, τον επαπειλούμενο τρόπο ζωής και εθνικό χαρακτήρα, συνοπτικά την επαπειλούμενη εθνική ταυτότητα. Ο προστατευτισμός στη γλώσσα, ως αντίδραση σε αυτές τις απειλές, συμβαδίζει με μια άποψη για το τι είναι και τι δεν είναι γλωσσικά ορθό. Ο στόχος της γλωσσικής προστασίας όμως, κατ' ουσίαν, αυτοαναιρείται όταν γνωρίζουμε πως οι γλώσσες αναπτύσσονται όπως έχει διατυπωθεί μέσα από ένα συνεχές continuum, εμπόριο λεκτικών εισαγωγών και εξαγωγών. Χρησιμοποιήσω την έκθεση νομίζω. Έμαθα λοιπόν πολλές λεπτομέρειες για πτυχές του γλωσσικού στη Μεσόγειο, όπως μπορεί η επίσημη γλώσσα του Μονακό να είναι η γαλλική, αλλά με μιλιέται η πρωτάκουστη για μένα αυτόξανη μονεγασκική συγγενής με τη λιγουρική. Αυτό το ξέρω. Έμαθα τις άγνωστές μου στην Ιταλία φριουλανική, λαντίνικη, όχι εθνική, όπως επίσης την ιεκαβική, βοσνιακή και κροατική ποικιλία και εκαβική σερβική ποικιλία. Επίσης, μέσα στην ασχετοσύνη μου, δεν ήξερα πως υπήρξε στάση αποφυγής λέξεων της καθημερινότητας στα ιερά κείμενα, όπως Vespens Amphiae
αντίτες, άμφια αντίτες, ρούχα. Τσάλις είναι το λατινικό, το δισκοπότηρο, αντί κύπελο. Ίσως η καλύτερη συμπίκνωση του βιβλίου να είναι ως αντιτυπώνοντας την ακροτελεύθερη παράγραφο. Γράφει η Ελένη εν κατακλείδη μέσα από τον κονιορτό των περιστατικών οι γλώσσες της Μεσογείου και οι πολιτικές που τις αφορούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής ιστορίας περιοχής αποτελούν ευαίσθητο ενδείκτη της πολιτισμικής αλλαγής ανοροφελία, κοιμούνται ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικές τάσεις. Το ακίνητο άσχισμα, το ξαναφτιάχνω, είναι ολόκληρο, τελευταία πρόταση, το ακίνητο άσχισμα αμέτρητων μετακινήσεων των πολιτισμών της Μεσογείου είναι το αποτέλεσμα και της γλωσσικής διαλεκτικής σύγκρουσης μεταξύ κεντρομόλων, γλωσσική αραβική ενοποίηση και φυγόκεντρων δυνάμεων, διαφοροποίηση τα φράσματα της σερβοκρατικής μετά τη διάλυση του Ιταλίας που αναφερθήκαμε. Μεταξύ σύγκλησης και απόκλησης ενότητας και ποικιλότητας. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το διαφοροποιό στάδιο. Θα το ευχαριστήσουμε κάτω. Λοιπόν, το λόγο έχει η Άννα Ιωαννίδου. Εγώ από την πλευρά του κοινωνιογλωσσολόγου και εδώ θα ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση γιατί αναφέρει η Ελένη στη σελίδα 4 ότι η γλωσσική πολιτική είναι ένα είδος εφαρμοσμένης κοινωνιογλωσσολογίας. Σας υπόσχομαι να μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ γιατί θα βαρεθείτε, να την κάνουμε μεταξύ μας και θα σας ανακοινώσουμε. Λοιπόν, για μένα τα πιο σημαντικά του βιβλίου, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει αντίστοιχη μελέτη στα ελληνικά και γενικά είναι περιορισμένη και η θεωρητική και η ερευνητική ενασχόληση με ζητήματα γλωσσικού προγραμματισμού και γλωσσικής πολιτικής. Η Ελένη έχει αφιερώσει κεφάλαιο όπου έχει πολύ πιστική επιχειρηματολογία για την υιοθέτηση αυτής της σύζευξης της ερωτολογικής, πιστεύω, γλωσσικός προγραμματισμός και γλωσσική πολιτική. Αποτελεί μείζον θέμα η γλωσσική πολιτική και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο, γιατί όπως επισημαίνεται πάλι, επηρεάζει και επηρεάζεται από τον τρόπο που τίθενται ζητήματα στην εκπαίδευση, στις πολιτικές επιστήμες, στην κοινωνιολογία, στην ιστορία και στα οικονομικά. Εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ στο βιβλίο είναι η συμβολή του στην πραγμάτευση όρων με έναν τρόπο που είναι επιστημονικός, αλλά είναι και πάρα πολύ φιλικός, όπως για παράδειγμα επίσημη γλώσσα και μειονοτικές. Φαντάζεστε ότι εγώ σε αυτά θα έχω επικεντρωθεί. Μου λείπει λιγάκι η πρωτοτυποποίηση, δεν θα ήθελα να έχει ένα κεφάλαιο, αλλά δεν ήταν μέσα στη στόχευση του βιβλίου. Επίσης, κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι επέλεξε ισομερή κατανομή του ενδιαφέροντος στις χώρες της Μεσογείου και δεν είναι ένα ελληνοκεντρικό βιβλίο όπως πιθανό να περίμενε κανείς, δεν έχει επικέντρωση στην Ελλάδα, όμως το μεγάλο επίτευγμα είναι ότι μας διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεων και των πρακτικών στον τομέα της γλωσσικής πολιτικής με την αναφορά στα φαινόμενα σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Δηλαδή, η αραβοποίηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που μπορεί να μας βοηθήσει στη διεύρυνση των δικών μας των πρακτικών και προφανώς συνδέεται με τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης ή με την αναφορά στις επίσημες και στις μειονοτικές γλώσσες της Μεσογείου. Ξέρουμε ότι έχουμε ζητήματα και στην Ελλάδα, στη Θράκη και είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Και εκεί νομίζω πολύ εύστοχα αναδεικνύεται η απόσταση ανάμεσα στην κρατική στρατηγική επιβολής κοινής εθνικής ταυτότητας και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο, τη στρατηγική της ανοχής της εθνοπολιτισμικής διαφοράς και συμπερίληψης στην εθνική ταυτότητα. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συμβολή του βιβλίου στη συζήτηση. Όσον αφορά τα ελληνικά πράγματα, γίνεται εκτενής αναφορά στην πομακική γλώσσα που είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση εγγραφισμού.
Εγώ το βιβλίο θα το έβλεπα ως διδακτικό εγχειρίδιο, νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Πεσμαδρόλη. Μου φαίνεται πάρα πολύ φιλικό. Εγώ δασκάλα είμαι, πανεπιστημιακή δασκάλα και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ στο να υπάρχουν βιβλία που είναι κατανοητά και φιλικά. Ξέρετε ότι δεν συμβαίνει πάντοτε. Υπάρχουν πολύ στριφνά βιβλία που απευθύνονται στους φοιτητές. Ιδιαίτερα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το υποκεφάλαιο που λέει συμπερασματικά. Εδώ φαίνεται και πόσο λογική στη σκέψη της είναι και πόσο πρακτική. Οπότε, νομίζω ότι με αυτό το υποκεφάλαιο μαζεύει τα βασικά στοιχεία και είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το υλικό που έχει καταγραφεί και έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας είναι εξαιρετικό και δείχνει και το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων της. Θέλω να πω ότι εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία που έχω συνεργαστεί μαζί της σε μια εμπειρία που είναι πολύ δύσκολο να σας την περιγράψουμε. Δουλέψαμε μαζί στη συγγραφή των νέων βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου και μετά είχαμε τη συναρπαστική εμπειρία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπου εκεί υπερβαίνει κάθε φαντασία το τι ζήσαμε, κανονικά δηλαδή, με βιβλία που θεωρούσαμε ότι είναι καλά, ότι ανταποκρίνονται στις διαγραφές, ότι από άποψη γλωσσικής πολιτικής και γλωσσικού προγραμματισμού ήταν μια χαρά. Και είχαμε απέναντί μας τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι το μόνο που θέλανε, το μόνο που θέλανε ήταν να μην αλλάξει τίποτα και εμείς να σηκωθούμε να φύγουμε και να μην είναι τα παλιά βιβλία και γιατί είμαστε εκεί. Μετά από μερικά χρόνια τα εκτιμήσανε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι θεωρητικός άνθρωπος, είναι άνθρωπος της πράξης και για μένα μετράει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, πραγματικά και σχεδιάζει, ξέρει και να σχεδιάζει και να υλοποιεί γλωσσική πολιτική. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω συνεργαστεί μαζί της και θα ήθελα να συνεχίσει σε αυτό το μήκος κύματος. Θα μου πείτε τώρα κάποιος που γράφει ένα βιβλίο για γλωσσική πολιτική μπορεί να είναι ένας επιστήμονας γραφείου, αποστηρωμένος. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Αλλά ειδικά η Ελένη δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Κατά τα άλλα, έχω καλυφθεί. Νομίζω να αφήσουμε και χρόνο για τη συζήτηση. Ναι, στο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω την χαρά να υπηρετώ στο ίδιο πανεπιστημιακό τμήμα με την Ελένη Καρατζόλα, το οποίο σημαίνει ότι μας δόθηκε η ευκαιρία κάποιες φορές να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ φυσικά δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο, έχω όμως μία ιδιαίτερη αγάπη για τη γλώσσα, διότι την αντιλαμβάνομαι όχι μόνο ως τρόπο επικοινωνίας, αλλά πρωτίστως ως τρόπο σκέψης. Και μη θέλοντας βέβαια να πω σε γράφια που δεν είναι δικά μου, αρκεί, ξέρουμε όλοι παραπάνω από μία γλώσσα, αρκεί να δούμε τη διαφορά στη σύνταξη, για να καταλάβουμε και διαφορά στην αντίληψη του κόσμου. Μέσα από αυτό λοιπόν, και επειδή εγώ δεν είμαι γλωσσολόγος, έμαθα όμως πάρα πολλά από αυτό το βιβλίο, γιατί εγώ ασχολούμαι με την ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, οι οποία, περιοχές οι οποίες εξετάζονται στο βιβλίο. Ήξερα ότι υπήρχαν διάλεκτοι, ήξερα ότι υπήρχαν μειονοτικές γλώσσες κτλ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήξερα πόσο ευρύ φάσμα καλύπτουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Αρχικά η Ελένη στο βιβλίο της παραθέτει ένα απόσπασμα της Susan Wright, δεν είναι, στο οποίο κάνει μια συμπυκνώνει κάτι το οποίο ξέρουμε όλοι, αλλά που δεν το συγκεκριμενοποιούμε, τι, ότι η γλώσσα είναι ισχύς. Και αυτό βεβαίως προκύπτει από το ότι κατά καιρούς υπάρχουν διαφορετικές lingua franca, διαφορετικές γλώσσες παγκόσμιες. Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ σε μερικά μόνο σημεία. Πρώτα απ' όλα που αφορούν την γλώσσα και την νεωτερικότητα και αφορούν πρωτίστως τον αραβικό κόσμο,
ο οποίος είναι ένα τεράστιο σύνολο, διατρέχεται από συνεκτικούς ιστούς, κοινή ιστορία, κοινή γλώσσα, παρόλες διαφοροποιήσεις, κοινή θρησκεία, αλλά και από πάρα πολλές αντιθέσεις. Και πολιτικά, αλλά φυσικά και όσον αφορά το γλωσσικό επίπεδο. Η ίδια ιεραρχική, επειδή είναι γλώσσα ιερή, παρουσιάζει το εξής. Μία γλώσσα, η οποία είναι η επίσημη, είναι η κορανική ιεραρχική, η οποία παραμένει αναλύωτη, διότι ακριβώς είναι αυτούσιος ο λόγος του Θεού, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί. Και φυσικά η καθομιλούμενη, η φούσκα. Γλώσσες οι οποίες δεν φανταστείτε να μιλάμε, ας πούμε, αρχαία ελληνικά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι δυνατόν να συνοηθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει, λοιπόν, εδώ έχουμε μία διαφορά ανάμεσα στα κορανικά αραβικά και στην καθομιλούμενη αραβική, αλλά έχουμε και μία αντίθεση η οποία προσδιορίζεται από μία μεριά στην αραβική γλώσσα, στην πάλη της, κυρίως με τη γαλλική. Διότι η Γαλλία είναι η χώρα, παρά το γεγονός ότι καίει το Ηνωμένο Βασίλειο έδρασε και είχε εντολή και στο Ιράκ και στην Παλαιστίνη και φυσικά στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο δεν είχε εντολή, αλλά πάση περιπτώσει ήταν παρόν στην Αίγυπτο. Είναι πολύ μικρότερη επίδραση των Βρετανών, γιατί είναι άλλος ο τρόπος διαχείρισης των Βρετανών, των αμπιτιών δηλαδή από ότι είναι των Γάλλων. Υπάρχει λοιπόν μια αντίθεση των Αράβων, μια αντίθεση σοκαριστική, μια αντίθεση σπαρακτική που φέρνει το δίλημα τι κάνω, μαθαίνω τη γλώσσα του αποικιοκράτη διαλύοντας τη δική μου ή ώστε μπορώ να τον χτύπησω με τα όπλα του ή διατηρώ τη δική μου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ούτε τι λέει, ούτε τι κάνει, ούτε πώς σκέφτεται. Υπάρχει μια διαλεκτική σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη διατήρηση ταυτότητάς μου, που εκφράζει την γλώσσα, και στην ανάγκη να αντιπαρατεθώ στον αποικιοκράτη. Και αυτό είναι εντονότατο σε όλες τις χώρες του Μαγρεμπ, δηλαδή την Τινησία, Αλγερία, εκτός από τη Λιβύη, Τινησία, Αλγερία, Μαρόκο, και βεβαίως στο Λίβανο. Ο Λίβανος είναι ένα εργαστήρι αποικιοκρατικής πολιτικής, είναι κατοκαταπληκτικό. Εν ονόματι της δημοκρατίας, ο Λίβανος δεν θα γίνει ποτέ, μα ποτέ, εθνικό κράτος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σημασία έχει λοιπόν ότι έχουμε μια διαφορά όσον αφορά την αραβική, στα κορανικά αραβικά και στην καθομιλούμενη, έχουμε και μια φοβερή αντίθεση ανάμεσα στα αραβικά και την γλώσσα του αποικιοκράτη, η οποία καταλήγει στην αλλίωση της αραβικής γλώσσας σε αυτές τις περιοχές και μάλιστα αν πάει κανένας, ας πούμε, ένας γαλλόφωνος στην Αλγερία ή στην Τινησία, είναι στο σπίτι του, δεν κάνει πρόβλημα. Και ας μην ξέρει και μια λέξη αραβικά. Μπορεί η επίσημη γλώσσα να είναι η αραβική, η χρηστική γλώσσα, όμως, είναι η γαλλική. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι ότι σε αντίθεση, οι αραβικές χώρες, σε αντίθεση με άλλες χώρες περιοχές, όπως, ας πούμε, κλασικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, δεν άλλαξε αλφάβητο. Δεν εξυγχρόνισε εντός ή εκτός εισαγωγικών τη γραφή της. Γιατί υπάρχουν ιδεολογικοί, θρησκευτικοί και άλλοι λόγοι που αποτρέπουν, αν θέλετε, την αλλαγή της αραβικής και την υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου όπως έγινε με την Κεμαλική Τουρκία. Επίσης, η Κεμαλική Τουρκία, το είπε ο κ. Κοσμαζόγλου, φρόντισε να αποκοπεί εντελώς από το Ισλαμικό και Οθωμανικό της παρελθόν, πράγμα το οποίο
δεν έκαναν με τον ίδιο τρόπο τα αραβικά κράτη. Προφανώς, και εδώ είναι η καινούρια αντίθεση που ταλανίζει τον αραβικό κόσμο και που έχει να κάνει με τι, έχει να κάνει με την ταυτότητά του. Έχουμε ένα τεράστιο σύνολο, το οποίο είναι ομοειδές αν θέλετε, αλλά έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό. Επίσης, αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στην εθνική ενότητα, δηλαδή μια εθνική ταυτότητα που είναι η αραβική, και τις επιμέρους ταυτότητες που απαιτούνται για τη συγκρότηση έθνους κράτους. Για τους Τούρκους αυτό ήταν σχετικά εύκολο. Παρά τα αυτά δημιούργησαν και αυτοί το κίνημα του παντουρκισμού, το οποίο υπέθαλψε ο κεμαλισμός. Οι Άραβες, για να συγκεράσουν την αντίθεση ανάμεσα στο μεγάλο αραβικό βασίλειο που ψηφιετάξει η Βρετανία με τη συμφωνία Χουσέιν Μακμαόν του 15, με την πραγματικότητα, τώρα μπορώ να έχω ανεξαρτησία, τώρα θα κάνω έθνος κράτος, γιατί δεν μπορώ να κάνω το άλλο, γιατί το έθνος κράτος είναι η απόδειξη της νεωτερικότητας από τη μία και από την άλλη μεριά, το έθνος κράτος είναι ο βασικός δρόν στο διεθνές σύστημα και δεν μπορώ να περιμένω πότε θα γίνουν και οι άλλες αραβικές περιοχές ανεξάρτητες, ούτως ώστε να φτιάξουμε αυτό το αραβικό, το μεγάλο αραβικό κράτος, το οποίο φυσικά δεν είναι επέπρωτο ποτέ να επιτρέψει καμία μεγάλη δύναμη να δημιουργηθεί. Άρα τι κάνουμε, φτιάχνουμε το έθνος κράτος, δημιουργούμε και τον αραβικό σύνδεσμο, ένα υποκατάστατο, ας το πούμε, της αραβικής ενότητας και λύνουμε το πρόβλημά μας ιδεολογικά με τον παναραβισμό του Νάση. Άρα βλέπουμε πώς η γλώσσα, η ιστορία της γλώσσας αποτυπώνει και την πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία. Η ιστορία δεν είναι πραγματική και είναι πραγματική. Θέλω να πω την ιστορία όπως την μαθαίνουμε στο σχολείο. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό, με όλα αυτά τα διλήμματα, τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις, δημιουργούνται και οι ενδοαραβικοί ανταγωνισμοί, οι οποίοι ταλανίζουν, συνεχίζουν να ταλανίζουν τον αραβικό κόσμο. Όλες αυτές οι διαιρέσεις, οι οποίες είναι και ιδεολογικές και θρησκευτικές, που εν τέλει καταλήγουν όλες να είναι πολιτικές, όπως είναι, ας πούμε, οι Σιίτες ή οι Ουαχαβίτες της Σαουδικής Αραβίας. Η υιοθέτηση του Ουαχαβισμού σημαίνει η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πολιτικού μοντέλου, το οποίο σημαίνει μια συγκεκριμένη διεθνή συμμαχία, που σημαίνει με τη σειρά της μια συγκεκριμένη αντιπαλότητα και προς την άλλη κυρίαρχη συμμαχία, αλλά και προς τα άλλα αραβικά καθεστώτα που δεν είναι συντηρητικά όπως είναι οι Ουαχαβίτες. Άρα λοιπόν, και όλο αυτό βέβαια εκφράζεται με πολλές γλώσσες. Για παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια διαμάχη, ποιος μιλάει τα καλύτερα αραβικά. Τα μιλάνε στη Σανά, στη Γεμένη, τα μιλάνε στη Δαμασκό, στη Δαμασκό τα μιλούσαν, τα μιλάνε που τα μιλάνε. Λοιπόν, να μην πάρω άλλο από το χρόνο, νομίζω, ελπίζω ότι είναι σαφής. Θα έχουμε ελπίζω την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ρίβη. Νομίζω ότι πρέπει να δώσω το λόγο και στην Ελένη. Όλοι έθεσε και κάποια ζητήματα για το βιβλίο σου και ίσως να δώσουμε την ευκαιρία να μας πει λίγο, να μας ευηγηθείς και το γέννημα αυτού του πράγματος. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η στιγμή που περισσότερο από το να μιλήσω, θέλω να ακούσω. Και νομίζω ότι είναι αυτό που πάντα συμβαίνει με κάποιον που περνάει αρκετό χρόνο διαβάζοντας, μελετώντας, γράφοντας και φτάνει κάποια στιγμή που το πόνημά του σε μία μορφή, όχι πιθανόν την άρτια, γιατί η άρτια είναι κάτι που
πάντα μας διαφέρει, σε μία μορφή αποδεκτή και για τον ίδιο και για την κοινότητα, το θέτει προς δημόσια συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι περισσότερο έτσι, η διανοητική περιπέτεια για να φτάσω σε αυτό το βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς είχα την τύχη να είμαι μαθήτρια του Μιχάλη του Σετάπου και του Τάσου του Χριστίδη στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι κάτι που άφησε ανεξίτηλη πάνω μου τη σφαγίδα, γιατί ήταν και οι δύο άνθρωποι που είχαν μια ολιστική προσέγγιση για το φαινόμενο γλώσσα, πέρα από την υποδιαίρεσή της σε επιμέρους κλάδους και ενότητες. Και επίσης είχαν και οι δύο το αίτημα μιας συνάντησης της γλωσσολογίας με άλλες κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, με την ιστορία, με την κοινωνιολογία, με την πολιτική επιστήμη, με άλλες σημειωτικές επιστήμες. Θυμάμαι, ας πούμε, τις συζητήσεις μας με τον Σετάτο, που ήταν ένας δύσκολος δάσκαλος, αλλά ήταν δάσκαλος και ένας φοβερό, δεν είχε τη μεταδοτικότητα αυτό που λέμε, όμως ήταν ένας άνθρωπος που όταν το βράδυ θα τον συναντούσε, ας πούμε, κάπου στη Θεσσαλονίκη, θα περνούσε ώρες μαζί σου να κάνει η ανάλυση για τον κινηματογράφο, για την τέχνη, για το πώς η γλώσσα μπορεί να συνδυαστεί με όλα αυτά. Άρα αυτό ήταν η πρώτη μου, ας πούμε, γενική συγκρότηση. Καθοριστικό βήμα στη συνέχεια ήταν η θητεία μου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ήμουν η πρώτη ερευνήτρια που εξελέγινε εκεί. Δούλεψα με τον Τάσο και άλλους, με τον Μίμη τον Μαρονίτη, για 6 χρόνια. Και εκεί ήταν που συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι θεωρία και πράξη να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Να είσαι δηλαδή πάρα πολύ απαιτητικός με τον εαυτό σου και με τους άλλους για να παρακολουθείς τις πιο κέρυες αναλύσεις στους επιμέρους τομείς και συγχρόνως να τους μετασχηματίζεις σε μια πράξη και σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Όταν εξελέγει στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2001, ομολογώ ότι ένας από τους λόγους που με έκανε να ενδιαφερθώ για αυτό το τμήμα ήταν γιατί ήταν από τα ελάχιστα στη χώρα μας που ενδιαφερόταν για μια περιοχή με έναν τρόπο που δεν ήταν αποκλειστικά μιας πειθαρχίας. Ήθελε να καταλάβει τη Μεσόγειο μέσα από διάφορες προσεγγίσεις, έστω και αν φαίνονται λίγο ετερόκλητες, γιατί ξεκινούν από την αρχαιολογία και φτάνουν στις διεθνείς σχέσεις. Κι όμως, τελικά, αυτή η συνύπαρξη διαφορετικών προσεγγίσεων και διαφορετικών επιστημών, αν το αναλύσουμε περισσότερο, είναι η μόνη που μπορεί να φωτίσει αυτό που συμβαίνει σε μια περιοχή ή που μπορεί να μας βοηθήσει μετά όταν ερχόμαστε σε επαφή, σε επικοινωνία, σε συνεργασία με ανθρώπους από την περιοχή, να έχουμε μια καλύτερη, ας πούμε, κατανόηση για το τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι και τα περιθώρια συνεργασίας. Το 2006 στο τμήμα ξεκίνησε από την κατεύθυνση διεθνών σχέσεων ένα μεταπτυχιακό, διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις στη Μεσόγειο. Και είχα εκεί τη χαρά να διδάξω σε μεταπτυχιακό επίπεδο, συστηματικά πια, γιατί ήδη με τον Στέφανο τα πρώτα χρόνια, δηλαδή με επιμέρους διαλέξεις, είχε αρχίσει να κινείται λίγο το πεδίο σε θέματα μειονοτικών γλωσσών, γλωσσικής πολιτικής, γλώσσας και ιδεολογίας. Όμως εδώ ήταν η πρώτη φορά στο μεταπτυχιακό των διεθνών σχέσεων του τμήματός μου, που μπορούσα και εγώ δίπλα στους διεθνολόγους, στους πολιτικούς επιστήμονες, να ξεκινήσω μια συζήτηση για τα θέματα γλωσσικής πολιτικής. Και ξέρετε, το ενδιαφέρον για τη γλωσσική πολιτική είναι ότι στην πραγματικότητα είναι μια υποκατηγορία της γλωσσικής αλλαγής. Όσο δηλαδή ασχολιόμαστε με την ιστορική γλωσσολογία, κάποια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι οι γλώσσες δεν είναι απλώς αυτά τα συστήματα που αυτορυθμίζονται, όπως μας έλεγε ο Σωσίου, και από μόνα τους εξελίσσονται. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν οι τάσεις εξέλιξης αυτών των γλωσσών, αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να παρεμβαίνει στην πορεία αυτής της εξέλιξής τους. Γι' αυτό και δεν είναι γραμμική η εξέλιξη. Υπάρχει ο ανθρώπινος βολονταρισμός, υπάρχει θέληση να πάει στα πράγματα κάπου. Μπορεί για όλο το 16ο, το 17ο αιώνα τα παλιά τριτόκλητα, οι πόλεις, να κάνανε αναλογικά με τα πρωτόκλητα
πληθυντικό οι πόλες, και αυτό να ήταν η κανονικότητα τότε και το φυσιολογικό στο δημόσιο λόγο. Μετά τον Κοραή όμως, από τη στιγμή που είπαμε ότι αυτό δεν ακούγεται πολύ καλά να το λέμε οι πόλεις, όπως θα είναι, επανήλθε. Δηλαδή, αντιστράφηκε και μια πορεία φυσικής αλλαγής που υπήρχε στην ιστορία της ελληνικής και έκτοτε έχουμε μείνει με το αυτό οι πόλεις και μας φαίνεται πολύ φυσιολογικό και είναι εξαίρεση, ας πούμε, παρά τους νόμους της αναλογίας, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι. Όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η θέληση λοιπόν των ανθρώπων, οι επιδιώξεις τους, η πολιτική τους στόχευση, η εθνική συγκρότηση, οι ανταγωνισμοί, είναι πολύ ισχυρότερα κάποια στιγμή από την φυσική, ας πούμε, και ανεπηρέαστη εξέλιξη των φυσικών γλωσσών και τις επηρεάζουν καταλυτικά. Το τελευταίο επεισόδιο σε αυτήν την πορεία είναι, αρχίσαμε εδώ και 2 χρόνια ένα μεταπτυχιακό στην κατεύθυνση γλωσσολογίας στο τμήμα. Εδώ και πάλι έχω την ευκαιρία, το βάλαμε και στο προπτυχιακό επίπεδο εισαγωγή στη γλωσσική πολιτική με τους φοιτητές μας που τα 2 πρώτα χρόνια ακούνε λίγο απ' όλα για τη Μεσόγειο, αλλά και μετά στην κατεύθυνση, στο δικό μας μεταπτυχιακό, εκεί πια έχω την ευκαιρία να δω θέματα πιο τεχνικά, που θα έλεγα όμως ότι αυτή η φάση ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο στο βιβλίο, μιας και το βιβλίο πια ήταν στα τελειώματά του. Μας είμαστε καλά και, δόξα τω Θεώ, θα τα επεξεργαστούμε κι άλλοι. Δεν θα με ακρηγορήσω κι εγώ. Ήταν η μόνη ίσως φορά στη ζωή μου, γιατί πάντα μου αρέσει να διευρύνω τους ορίζοντες μου, που ένιωσα ότι μπορεί να μην τα καταφέρω, δηλαδή μπορεί να με βάλει κάτω. Ήταν τέτοια η έκταση του θέματος, τέτοιες οι προφυλάξεις που έπρεπε να πάρω για να μην γίνω ανιστορική, για να μην γλιστρήσω σε πράγματα τα οποία δεν μου ήταν οικεία. Έτσι χρειάστηκε να διαβάσω πολύ και από άλλες επιστήμες, δηλαδή και ιστορία και πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία, για να μπορέσω να τοποθετήσω. Όταν μιλάμε για 23 χώρες γύρω-γύρω στη Μεσόγειο, μιλάμε για χώρες που η κάθε μία από αυτές έχει πολύ μεγάλη διαδρομή και πολύ σύνθετη. Ακόμη και κάποιος να ασχοληθεί, ξέρω εγώ, μόνο με μία, δεν είναι καν μία αποδεκτή άποψη για το τι συμβαίνει. Γνωρίζετε πώς είναι αυτά στον χώρο και της επιστήμης και της, ας πούμε, επικαιρότητας. Άρα, ακόμη και το να θέσω κάποια παρόμοια κριτήρια ή κάποιες πηγές που θα χρησιμοποιούσα εξίσου για όλες, για να είναι μια βάση αναφοράς, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είμαι γενικά συνεργατικός άνθρωπος, αλλά αισθάνομαι ότι έπρεξα πάρα πολύ κόσμο σε διάφορες φάσεις. Πάρα πολλούς συναδέλφους από την κατεύθυνση γλωσσολογίας, από την κατεύθυνση διεθνών, από εδώ και από εκεί, μέχρι και την τελευταία στιγμή του βιβλίου, ας πούμε, τον άντρα μου, τον Μιχάλη. Μέχρι και την τελευταία στιγμή διορθώναμε, προσθέταμε αφαιρούσα πράγματα, προσπαθώντας να μην εκτεθώ, να μην πω κάτι που δεν μπορέσα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα 100%, αλλά πιστεύω ότι το πέτυχα σε έναν μεγάλο βαθμό. Να σας πω επίσης ότι αισθάνομαι, και εδώ πραγματικά θα κλείσω, ότι με αυτή τη δουλειά θα μπορούσα να την κάνω μόνο στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Δηλαδή, το οφείλω στο γεγονός ότι υπηρετώ σε αυτό το τμήμα από το 2001. Άλλα πράγματα της διαδρομής μου θα μπορούσα να τα είχα κάνει όπου και αν ήμουν. Αυτή ήταν μια μοναδική συνάντηση. Διεύρυνε πάρα πολύ τους ορίζοντες μου, πράγματα που μου φαίνονταν εξωτικά. Νιώθω ότι τα καταλαβαίνω καλύτερα και ότι, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολα λέμε πάρα πολλές φορές αυτό είναι ιδιαιτερότητα, αυτό χαρακτηρίζει, ξέρω, την ελληνική περίπτωση ή κάποιον άλλον, και βλέπουμε όταν δουλεύουμε περισσότερο και από πιο κοντά τα πράγματα, υπάρχουν πάρα πολλές αναλογίες, υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, απλώς δεν επιλύονται με τον ίδιο τρόπο ή την ίδια ιστορική στιγμή. Δηλαδή το θέμα της διγλωσίας, το να έχουμε μια καθαρέουσα μορφή και μια δημοτική, τέθηκε και σε εμάς, τέθηκε και στην Τουρκία με την Οθωμανική, τίθεται στον αραβικό κόσμο σήμερα. Απλώς η κάθε χώρα, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται και πώς επιλέγει, ας πούμε, να αυτοπροσδιοριστεί, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, κάνει και επιλογές και σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι βλέπουμε, ας πούμε, μετά τη μεταπολίτευση, το θέμα, ας πούμε, των γλωσσών να έχει επιληθεί στην ουσία στην Ελλάδα. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα στην Κύπρο, για παράδειγμα,
υπάρχει ένας τρομερός ανταγωνισμός ανάμεσα στην κυπριακή ελληνική και την κοινή νέα ελληνική. Σκοτώνονται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή για το τι να γίνει στο σχολείο και είναι το ίδιο δίλημα. Έτσι, είναι το δίλημα του πόσο μαζί να είμαστε ή πόσο διαφορετικοί να είμαστε, ότι είμαστε και με την υπόλοιπη Ελλάδα τους ελληνόφωνους, αλλά υπάρχει άλλη αντίλογος ότι είμαστε και κάτι άλλο, γιατί είναι τα κυπριακά ελληνικά. Βλέπουμε την ιστορία αυτή, τη διαλεκτική σχέση μεταξύ την πιο κεντρομόλα τάση, την πιο φυγόκεντρη, την ομοιότητα, τη διαφορά. Τη βλέπουμε να επαναλαμβάνεται εδώ στην περιοχή της Μεσογείου με διάφορους τρόπους. Αυτό προσπάθησα να αποτυπώσω. Το βλέπω σαν αρχή και σαν καταστάλλαγμα όλων αυτών των χρόνων που δουλεύω στο τμήμα, σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι θα μου δώσει την ευκαιρία και μελλοντικά να μπορέσω να παραγάγω και άλλα πράγματα έτσι πιο εχμής από εδώ και κάτω. Και είμαι στη διάθεσή σας και εγώ φαντάζομαι ότι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω.